Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ των παρόντων και συνευχομένων ημίν εν τάφτη τη Αγία ώρα, κύμπατι καιρό πατέροντο και αδελφών ημών, ο Πιλάτος την δακρύβρεχτη εκείνη μέρα της Μεγάλης Παρασκευής τον Θεάνθρωπο Σωτήρα Χριστό. Ποιος είναι όμως αυτός τον οποίον παρουσιάζει εμπεκτικά ο Πιλάτος? Είναι ο απεσταλμένος του Θεού Πατρός, τον οποίον προκατήγγυλαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Μίλησαν γι' αυτόν δια του σπερματικού λόγου οι αρχαίοι φιλόσοφοι, όπως για παράδειγμα ο Σωκράτης, ο Ηράκλητος, ο Θαλής, ο Αναξαγόρας. Στέκεται αυτός μπροστά στον άνθρωπο, ο Θεάνθρωπος, ο Πάσχων πες του προφήτου Ισαΐου, με τον πλούτο της αγάπης του για το δημιούργημα, προκειμένου να τον σώσει από την φθορά και την ματαιότητα, να τον εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου, να καταργήσει τον θάνατο που βασίλευε τότε και αθάνατο πλέον, να τον ανεβάσει στην μακαριότητα του ουρανού. Είδε ο άνθρωπος, χωρίς είδος και κάλος, λάφυρο της Οδύνης και της Εσχήνης που του προσέφεραν οι άνθρωποι, στέκεται μπροστά στον Ρωμαίο ηγεμόνα, πληρώνοντας το τίμημα της αμαρτίας. Οι άρχοντες συνύχθησαν εναντίον του και εναντίον του έργου της αποστολής του. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν, μας πιστοποιούν τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες τον σέρνουν ως ληστή και ως κακούργο, τον ενδύουν την ποθυρά κλένα του εμπεγμού, τον ραπίζουν και τον κολαφίζουν, τοποθετούν στην άχραντη κορυφή του τον ακάνθινο στέφανο και του δίνουν ως βασιλικό σκύπτρο τον κάλαμο για να του συντρίψει κατά την έκφραση του προφήτου ο σκεύη κεραμαίος. Ο εκλεκτός του τον αρνείται και αυτός τον σώζει με ένα βλέμμα του. Ο μαθητής του τον προδίδει αντί τριάκοντα αργυρίων. Οι 12 συνεκδημοί του σκορπούν στα ίδια, κυριευμένοι από τον φόβο. Οι ευεργετημένοι αγνωμονούν. Ήδη ο άνθρωπος είναι η ώρα της πιο φρικτής δοκιμασίας. Ο νεκήρυξε Αμνών Ισαΐας έρχεται επί σφαγή νεκούσιων. Πρέπει να νικήσει την κόλαση των παθών με τον παράδεισο της αρετής του, η οποία κάλυψε τους ουρανούς και κατέστησε κενά τα πάντα. Υποταγμένος στο θέλημα του Θεού Πατρός, αναδιπλώνει μπροστά στο λαό του το κάλος της αγιότητός του και στο όργιο του πάθους και του μίσους αντιπαραβάλλει τον θρίαμβο της αγάπης του. Γιατί αυτός είναι η αναμάρτητη αγάπη, είναι η ενυπόστατη αγάπη, είναι η μοναδική αγάπη.